ο 12ος αγώνας του Καλλιθέα Run είναι γεγονός. Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε τον αγώνα αυτό, ήρθε και η σημερινή ημέρα να μας δικαιώσει ακόμα μια φορά, γιατί περιμένουμε πάρα πολλούς δρομείς να συμμετέχουν στους αγώνες μας. Οι αγώνες υπάρχουν διαδρομές των 10.000 μέτρων, η εκκίνηση είναι στις 9 ώρα το πρωί, των 5.000 μέτρων που η εκκίνηση είναι στις 10.30 το πρωί και υπάρχει ένας λαϊκός αγώνας που είναι για παιδιά δημοτικών σχολείων δωρεάν και θα ξεκινήσει στις 12 παρατέταρτο. Ο αγώνας είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες που γίνονται στη χώρα μας. Όλες οι διαδρομές είναι επιστοποιημένες από την AIMS, την Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίων και από τον ΣΕΓΑΣ. Έχει την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας, ασφαλώς και την αιγίδα του Δήμου. Όποιος αθλητής κάνει ρεκόρ αναγνωρίζεται. Είναι πολύ βασικό αυτό για έναν αγώνα. Καθώς επίσης και θα συμμετέχουν και όπως σας είπα πολλά παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Καλλιθέας, εντελώς δωρεάν, στον λαϊκό αγώνα δρόμου. Να πούμε ότι οι πολλοί Έλληνες πρωταθλητές θα τιμήσουν τους αγώνες μας στα 5 και στα 10.000 μέτρα και με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον μεγάλο χορηγό μας, την EuroInse Ελλάς, η οποία είναι μια εταιρεία που στηρίζει όλα τα δρομικά, τους δρομικούς αγώνες του Καλλιθέα Run, Καλλιθέα Half Marathon και Καλλιθέα Night Run, καθώς και την εταιρεία Bifon, η οποία και αυτή με τη σειρά της στηρίζει όλους τους αγώνες. Τέλος, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εθελοντές μας, τους εκατοντάδες εθελοντές που θα είναι στο Καλλιθέα Run εφέτος και οι οποίοι θα δώσουν ένα διαφορετικό τόνο σε όλους τους δρομείς. Στο Ταρτάν είναι ο στόχος, δηλαδή είναι σημαντικό να το θέσω έτσι. Μπαίνεις με άγχος, δημιουργικό άγχος βέβαια, εντάξει, όχι αυτό που σε κατακλείσει. Θα έλεγα 100% να το αποφασίσει να πάρει μέρος και στο Καλλιθέα Run συγκεκριμένα, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο αγώνα δρόμου θελήσει να πάρει συμμετοχή στην περιοχή του, για παράδειγμα, γιατί είναι πολύ ωραίο να τρέχουμε στην περιοχή μας με άδειους δρόμους, διότι θα ζήσει συναισθήματα τα οποία δεν πρόκειται να ζήσει απλά βγαίνοντας στον δρόμο και τρέχοντας μόνος του, για παράδειγμα, ή σε άλλα κοινωνικά γεγονότα. Γενικά, το να βγαίνεις και να δίνεις το 100% του εαυτού σου, να προσπαθείς και να βλέπεις ανθρώπους γύρω σου να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα, σε γεμίζει. Εγώ είναι η πρώτη φορά που θα τρέξω στη διοργάνωση, οπότε έχω ακούσει μόνο ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα πάρω μέρος για να έχω και εγώ την προσωπική μου άποψη πάνω στο γεγονός. Χαίρομαι πάρα πολύ και για τους λόγους που είπα πριν, ότι είμαι από γειτονικό σύλλογο, από γειτονική περιοχή, οπότε θέλω πάρα πολύ να στηρίξω το Καλλιθέα Run. Και είμαι σίγουρη και από αυτά που άκουσα από τους υπεύθυνους, ότι η διοργάνωση θα είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Έχουμε συνάψει ένα συμφώνιο συνεργασίας εδώ και κάποια χρόνια με τον κύριο Δημάκο, το φιλαθλητικό σύλλογο, τον κύριο Δημάκο και την ομάδα του, στο οποίο μας βοηθάει να βρούμε και αυτός, όπως και όλη η Ελλάδα, όλοι οι φορείς της χώρας, νέους εθελοντές, δότες μέλη των οστών, για να γίνονται άνθρωποι που πάσχουν από κακοήθειες αιματολογικές, να γίνονται καλά. Το δρομικό κίνημα βοηθάει πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τους 160.000 εθελοντές, δότες μέλη των οστών, όραμα ελπίδας. Η Καλλιθέα, ο Δήμαρχος Καλλιθέας, ο κύριος Ασκούνης, αλλά και γενικότερα ο Δήμος Καλλιθέας, ήταν πάντα στο πλευρό του Συλλόγου. Αυτό το ενίσχυσε η συνεργασία μας με τον κύριο Δημάκο. Εμείς το έργο που ξεκίνησε η αείμνηστη ιδρύτρια μας, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, το έργο μας είναι να γράφουμε όλο και περισσότερους εθελοντές, δότες μυελού των οστών. Θέλουμε να κάνουμε ένα δημόσιο κάλεσμα την ημέρα του αγώνα, του Καλλιθέα Run. Όποιος από ηλικία 18 μέχρι 45 ετών θέλει και έχει την ευαισθησία και τον αλτρουισμό να γίνει εθελοντής, δότης μυελού των οστών, τον προσκαλούμε να έρθει στο ειδικό διαμορφωμένο περίπτερο που θα έχουμε και μπορεί να γίνει νέος εθελοντής, δότης μυελού των οστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο 12ος χρόνος πλέον του Καλλιθέα Run, που σημαίνει πολλά. Σημαίνει λοιπόν ότι έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, σημαίνει ότι το θέλουν οι πολίτες. Ο Δήμος Καλλιθέας λοιπόν στηρίζει αυτή την προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για τους πολίτες της Καλλιθέας και όχι μόνο. Ταυτόχρονα θα είναι μια ημέρα γιορτής, γιατί ο κόσμος θα ξεχυθεί στους δρόμους, θα τρέξει, θα απολαύσει ελεύθερους δρόμους από κυκλοφορία και από κίνηση. Είναι η γενική πολιτική μας να συνδράμουμε σε κάθε ενέργεια η οποία
βοηθάει την κοινωνία να πηγαίνει μπροστά και ο αθλητισμός είναι ένα εργαλείο στα χέρια της κοινωνίας το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Καθημερινώς βλέπουμε στην τηλεόραση ότι η νεολαία έχει αρχίσει και τίνει προς την παραβατικότητα. Όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί παρά να ευαισθητοποιήσει μεγάλους οργανισμούς όπως και ο δικός μας, όπως και άλλοι του κλάδου και όχι μόνο, και να προσπαθήσουμε όχι μόνο να συμβάλλουμε στον αθλητισμό δίνοντας κάποια χρήματα όπως δίνουν όλοι και να το ξεχνάμε για διαφημιστικούς λόγους, αλλά για ουσιαστικούς. Εδώ η EuroNews σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται είναι ενεργή. Οι υπάλληλοι της, οι οικογένειές τους, τα στελέχη της συμμετέχουν πραγματικά και βιώνουν την ανάγκη της κοινωνίας να είναι προς τον αθλητισμό, την ανάγκη της κοινωνίας να πάει προς ένα καλύτερο μέλλον από αυτό το ζωφερό που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Συνεπώς, συμμετέχουμε για δεύτερη χρονιά στην προσπάθεια του Φιλαθλητικού Συλλόγου Γαλιθέας, όπως και σε άλλες προσπάθειες μεμονωμένα αθλητών, σε κάθε τομέα, επίσης και σε κοινωνικού περιεχομένου προσπάθειες, όπως όλοι γνωρίζετε, και για το χαμόγελο του παιδιού και σε άλλους φορείς, στη Μέριμνα, που βοηθάει παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Πάτρα και άλλες δράσεις. Και συνεχώς αναζητούμε τέτοιου είδους ενέργειες για να δείχνουμε κοινωνικό ουσιαστικό πρόσωπο και όχι διαφημιστικό. Και ευχαριστούμε όλους όσους συμμετέχουν, ευχαριστούμε όλους όσους καταλαβαίνουν και νιώθουν μαζί μας την ανάγκη για ένα καλύτερο μέλλον.